προστριβών και διακοπής της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιού, κυρίως στις αυταρχικές οικογένειες. Όταν ο έφηβος ήταν παιδί, είχε τοποθετήσει τους γονείς του πάνω στο βάθρο. Αργότερα, βλέποντάς τους με περισσότερο ρεαλισμό, πάθει να τους θεωρεί παντογνώστες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν τους θαυμάζει και δεν τους σέβεται. Τα πάντα περνάνε από κόσκινο. Η τρυφερότητά τους θεωρείται ενοχλητικός συναισθηματισμός, το ενδιαφέρον τους παρέμβαση, η αποφασιστικότητά τους προσβολή. Η φορά τους επιτέχει το πράγμα από την κριτική, είτε γιατί η μητέρα μπορεί να είναι πολύ κομισή, είτε γιατί ο πατέρας δουλεύει πολύ από αυτά, είτε γιατί έχει παλιό αυτοκίνητο. Μάλιστα, κάποιοι από τους φίλους τους ή αντίθετα μπορούν να τρέπονται γιατί τόσο πολλά νέοι βλέπουν και στους φίλους τους και τον βασάλι τους. Φυσικούς παιδί προσβάλλονται και ξεδιώνονται από μια που παραβιάζει την ελευθερία τους. Άρα λοιπόν την ίδια δουλειά να έχουν την ανάγκη που δεν τους καταλαβαίνουν. Εκτός από τους άλλους. Το ιδιωτικό του δίσκο είναι ένα σημάδι. Στην περίοδο αυτή διαφοροποιείται η γονή σαν ένα κακότομα ίδιο. Αναζητούν τη νέα τους φυσική ταυτίση, άρα οι άλλοι έχουν την ανάγκη να κρυφτεί και να σταθεί. Η έφηβοι έχουν το δικό τους αξιόπιστο. Έχουν το δικό τους αξιόπιστο και φυσικό δίκτυο της παρέμβασης των λύκων. Αυτό και η επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ τα κορίτσια έχουν την ανάγκη να έχουν καλύτερους τρόπους για να αποκλείσουν τον ενήλικο και να αισθανθούν ανώτεροι. Για τους εφήβους είναι πολύ σημαντική η φιλία, που έχει τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες, αισθήματα που είναι πολύ βαριά για να τα δει. Από τα 10-11 χρόνια όμως, η φιλία συχνά φορτίζονται με πάθος. Για τον έφηβο ή την έφηβο, η πρωτοβουλία. Σε αυτή την ηλικία, το μισό. Γι' αυτό και προκαλείται με φιλία φυγής από τον εφήβο από τους φίλους. Η νεανική φιλία συχνά είναι μια μοναξία για δύο. Ο αποκλειστικός της χαρακτήρας προκαλεί καμία φορά σύγχυση στους γονείς. Ιδιαίτερα που παίρνουν και να χαλάσει αυτή η σχέση. Το μόνο που κάνουν όμως είναι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Παρακολουθούν τη διάλυση μιας ελληνικής φιλίας, όσο δραματικό και μόνος και αν είναι, βρίσκει εύκολα η φιλία. Να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Θα σας πω 75.565 ευρώ. Έσοδα από δωρεές του έτους 2011, 12.592 ευρώ. Έσοδα από συνδρομές, 10.145 ευρώ. Έσοδα από εκδηλώσεις, 5.825 ευρώ. Έσοδα από ενίκεια, 3.120 ευρώ. Σύνολο εσόδων του έτους 2011, 107.247.223 ευρώ. 6.024.
τον παλιούρα Κωνσταντίνο.